βλέπεις. Πόσο μάλλον στις μέρες μας είναι σχεδόν επιτακτική η ανάγκη να μας μιλούν οι συγγραφείς, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να μας ταξιδέψουν σε μαγευτικούς τόπους. Είμαι σίγουρη πως οι ομιλητές θα μας δώσουν ένα μικρό δείγμα του ταξιδιού που μας υπόσχεται το βιβλίο του κυρίου Ράντογλου. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι την επόμενη φορά που θα σας φιλοξενήσουμε να μας αφηγηθείτε τον τερματισμό σε ένα μαραθώνιό σας και να τελειώσει και ο μαραθώνιος της χώρας μας και να τερματίσουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ασπράγκαθο, για την παρουσία του εδώ. Όλους εσάς φυσικά που τιμάτε πρώτα απ' όλα τον συγγραφέα. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση στα όνειρά μας. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Στην εμφάνισή μου σε χωριά και σε πολιτείες κατά την αρχή της σταδιοδρομίας μου, με έφερε κάποτε στο Φιλότα, νέος δάσκαλος εκεί, και εκεί γνώρισα ένα παιδί, μαθητή, τον κύριο Ράντογλου, και τάφη τάξη. Μέσα στα άλλα τα παιδιά είναι γειτονόπουλο στο σχολείο, τον πατέρα του που είναι γειτονιά στο σχολείο, και περάσαμε μερικά χρόνια εκεί κοντά. Φανταστείτε τη συγκίνησή μου όταν μετά 35 τόσα χρόνια ακούγω έτσι σαν από το Φερπέρα το όνομα «Κύριε, είμαι ο Ράντογλου». Μεγάλη έκπληξη. Και μου λέει, έχω γράψει ένα βιβλίο και θέλω να το παρουσιάσετε εσείς στο κοινό της Τολεμαΐδας. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι κάποτε λέγανε, υπάρχει μια ταινία παλιά που έλεγε «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» σε κοινωνίες οι οποίες δεν σέβονται τίποτε. Εγώ λέω τώρα εδώ κοντά, με αυτή την ενέργεια που έκανε ο αγαπητός Δημήτρης, ότι εδώ στην ελληνική κοινωνία ευτυχώς ακόμα δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, αλλά τα τιμούν. Και δεν μπορούσα με καμιά κυβέρνηση να αρνηθώ, αν και ομολογώ ότι είμαι έξω από τα νερά. Δεν έχω κάνει ποτέ μια παρουσίαση. Αυτομάτως είπα, ναι Δημήτρη θα αναλάβω, και τώρα νιώθω κι εγώ σαν μαθητής μετά τόσα χρόνια. Εγώ έκρινα τον Δημήτρη κάποτε, τώρα ο Δημήτρης θα κρίνει εμένα. Τι σου είναι η ζωή, πόσες αντιξοότητες και πόσες ανατροπές φέρνει η ζωή. Θέλω να διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από το βιβλίο, είναι στη σελίδα 100. Σύμπτωση μεγάλη μου έκανε και εμένα και την κυρία από εκεί. Εντύπωση ήθελα να διαβάσει το κομμάτι αυτό η ίδια. Ένα άλλο δεύτερο κομμάτι που θέλω να διαβάσω, το σημείωσα και μετά βλέπω ότι κάποιος άλλος το έχει σημειώσει εδώ πίσω στο βιβλίο. Αλλά η κυρία έκανε την καλοσύνη να μου αφήσει που διαβάσω εγώ και την ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει μέσα. Λέει ο παππούς, μέσα στην ψυχή των ανθρώπων γίνεται μια μεγάλη μάχη μεταξύ δύο λύκων που υπάρχουν μέσα σε όλους μας. Ο ένας ο λύκος είναι το κακό. Είναι η αδικία, ο θυμός, η ζήλια, η θλίψη, η απογοήτευση, η απληστία, η ύβρις, η χερεκακία, η ενοχή, η προσβολή, η κατωτερότητα, το ψέμα, το μίσος, η υπεροψία και ο εγωισμός. Ο άλλος ο λύκος είναι το καλό. Είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελπίδα, η ηρεμία, η ταπεινοφροσύνη, η μετάνοια, η ευγένεια και άλλα πράγματα. Αφού έπεσε σιωπή για λίγες στιγμές, πετάχτηκε διστακτικά ο Άτα, ένα παιδί, και το ρώτησε, ποιος λύκος νικάει παππού. Ο παππούς, χωρίς να διστάσει καθόλου, τους απάντησε, αυτός τον οποίο καθημερινά ταΐζει μέσα του ο καθένας μας. Για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Πώς προκύπτει
από την ίδια οικογένεια, από το ίδιο περιβάλλον, από το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Να βγαίνουν δύο παιδιά, και ένας να είναι λύκος και άλλος να είναι άγιος. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και δεν είναι όπως αυτό που λέμε ο δρόμος της αρετής και της κακίας που τον παίρνουμε όταν είμαστε μεγάλοι. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που είμαστε. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Με πολύ απλά λόγια, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, το λακωνίζουν στη φιλοσοφία. Αυτό είναι φιλοσοφία. Ο καθένας για τις πράξεις των υπεύθυνων και αυτό που μου το δίδαξες, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια αλήθεια την οποία τη σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, όταν άρχισα το βιβλίο, γιατί δεν είναι καλό. Βγαίνει πια δάσκαλος του Δημήτρη. Μάλλον ο δάσκαλος μου είναι αυτός με το βιβλίο του, ο Δημήτρης. Αν το κατάφερα ή δεν το κατάφερα, στο τέλος εσύ θα κρίνετε. Εάν έδιωξα πραγματικά το δάσκαλο από μέσα ή αν ακόμα συνηθίζω αυτό που είχα μάθει τόσα χρόνια να είμαι δάσκαλος, ενώ δεν το θέλω τώρα να είμαι δάσκαλος. Λοιπόν, έλεγα τις σελίδες. Θα διαβάζω 40-45 σελίδες, λέω και τελείωσε, θα το διαβάζω, το μαθαίνω καλά, έτσι να σημειώνω καλά. Είπα ξύπα. Αρχίζω διαβάζω, το ρολόι κυλάει, δεν καταλαβαίνω, δεν πεινάω τίποτε. Περνάω από τις 40-45, θέλω να προχωρήσω. Να προχωρήσω το πέρα, λέω, φτάνει εδώ, φτάνει. Έχουμε και αύριο μέρα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Πραγματικά δεν μπορούσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αρχίζεις να συμπάσχεις και να αγαπάς τους ήρωες. Τους αγαπάς από την πρώτη στιγμή, λες και είναι συγγενείς σου. Απ' την αρχή υπάρχει πλοκή. Έτσι, πλοκή από την πρώτη σελίδα ως τελευταία. Λες, πού θα πάει, πώς θα βρεθούν μέσα από την Αφρική, εκεί μέσα από μια χώρα της Αφρικής, στη Θεσσαλονίκη, σε γνωστά και γνωστά μέρη δικά μας, γιατί υπάρχει ένας πρόλογος στην αρχή που σε οδηγεί στο θέμα αυτό. Δεν μπορούσα να σταματήσω, δεν διάβασα τον λόγο μου, πήγαινα παραπέρα. Την επόμενη μέρα όμως διάβαζα και τις πρώτες 45 και τις υπόλοιπες για να συνεχίσω, να... γιατί με άρεσε έτσι. Λοιπόν, και είναι η πλοκή έτσι, ώστε κάθε στιγμή κάτι καινούριο αντιμετωπίζεις, μια νέα συγκίνηση και μια νέα ιδέα. Πρώτα απ' όλα για τους ήρωες, για τους ανθρώπους που θέλουν και αγαπούν την περιπέτεια. Γεμάτο περιπέτειες είναι το βιβλίο. Υπέροχες εικόνες της Αφρικής που δεν γνωρίζουμε. Εικόνες κυνηγιού. Γραφικές λίμνες, δεκάδες υποπόταμοι στη λάσπη. Χρώματα περίεργα, αρώματα μεθυστικά, τα νιώθεις στη μύτη. Ήχοι, μελωδίες. Όλες οι αισθήσεις μου ήταν σε εγρήγορση, συνέχεια. Τοπία άγρια εναλλάσσονται με ήρεμα αρμονικά και ειρηνικά, όπως συμβαίνει καθημερινά στις τρικυμίες και στις ειρηνικές στιγμές της ζωής μας. Φτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού, κάθε αναγνώστης ταξιδευτής θα νιώσει πιο πλήρης, πιο γεμάτος με αισθήματα που ως τότε δεν πίστευα, εγώ δεν πίστευα για μερικά αισθήματα ότι τα έχω, θα τα πω στο τέλος. Και έλεγα, είναι δυνατόν εγώ να νιώθω αυτό το πράγμα. Ταξιδεύοντας, δεν μπορεί παρά να οδηγηθείς αναπόφευκτα σε μερικές σκέψεις. Μερικές σκέψεις που έκανα εγώ. Πολύ ωραίο συγγραφέας, δεν λαμβάνει θέσεις, αλλά έστω τα βάζει στα θέματα, πρέπει να πάρουμε να κάνουμε σκέψεις και να λάβουμε θέση. Οι σκέψεις που έκανα, είμαστε λευκοί και πολιτισμένοι, ναι, βέβαια. Πώς βλέπουμε τους Αφρικανούς, πού εδώ κυκλοφορούν τώρα ανάμεσά μας. Τώρα κυρίως το τύμπανα του ρατσισμού καλά-καλά, πολύ καλά κρατούν. Μήπως τους θεωρούμε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, απολύτης τους, για να συνεχίζεται έτσι η λαιλασία και η εκμετάλλευσή τους. Θίγεται στις σελίδες του βιβλίου το εμπόριο των δούλων. Καραβιές ολόκληρες Αφρικανών, σαν εικόνα την έχω, μεταφέρονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου στην Αμερική. Και όταν ακόμα αποκτούν οι χώρες εκείνες στην ανεξαρτησία της Αφρικής, η εκμετάλλευση εξακολουθεί με την αυτοκρατορία, με τα δικτακτορικά καθεστώτα και τα άλλα. Κάθε αναγνώστης δεν μπορεί, διαβάζοντας, να κάνει αυτές τις σκέψεις και όπου οδηγηθεί. Άλλος θα προσπεράσει και τίποτε. Άλλος θα νιώσει τύψεις. Άλλος θα μετανιώσει για ό,τι πίστευε ως τότε. Έτσι συμβαίνει στη ζωή
που είναι ένα ταξίδι. Διαλέγεις και παίρνεις ή δεν παίρνεις. Και τα ίδια όπως λέγαμε προηγουμένως, τον καλό ή τον κακό λύκο. Για να φτιάξεις μέσα, άμα τα έχεις τον καλό το λύκο, ο άλλος ο λύκος θα πεθάνει από την ασυτεία και θα γίνεις καλός άνθρωπος. Άλλος πάλι διαβάζοντας θα γοητευτεί και θα μένει στις ασύγκριτες σκηνές άγριου κυνηγιού στην Αφρική. Άλλος θα γοητευτεί από την περιγραφή των ήρεμων τοπίων της άγριας ζούγκλας. Λοιπόν, όλοι έχουν να πάρουν κάτι. Είναι ένα βιβλίο για όλα τα γούστα. Λοιπόν, όλοι έχουν να πάρουν. Όπως εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, καθένας ή ρωτάμε, είχα ρωτήσει κάποτε να πάει μια επιδομή στην Κέρκυρα με τα παιδιά, το πω έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που είχαν βγει τα παιδιά στην Κέρκυρα, ήταν χίλια δύο πράγματα καλά. Ένα παιδί απ' όλα, του είπαν εντύπωση πλαστικές καρέκλες. Αυτό του κάνει εντύπωση. Άλλος έλεγε τον ληστόν εκεί κοντά, άλλα πράγματα. Ο καθένας από την επιδομή παίρνει ό,τι θέλει. Μέσα στο βιβλίο ο καθένας θα βρει τον εαυτό του, αυτό που τον συμφέρει θα το πάρει, θα το καλλιεργήσει μέσα του. Να τονίσω εδώ μερικά χαρακτηριστικά που μου έκαναν εντύπωση κατά το διάβασμα. Η πλοκή, όπως είπα, ξεκινάει από την Αφρική και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη σελίδα 73 τελειώνει μια περιγραφή αιχμαλωσίας σταγενών. Λοιπόν, και μετά πάμε στη Θεσσαλονίκη. Για να συνδέσει τις δυο φαινομενικά άσχετες αυτές εικόνες, πολύ επιδέξια, πολύ με μαεστρία ο συγγραφέας, περιγράφει ένα κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη. Το περιγράφει. Τώρα είναι ξανθό το κοριτσάκι, η αδελφούλα της λέει είναι με το μελαμψό δέρμα, τα κατάμαυρα ίσα μαλλιά και λέει και το όνομά της. Το όνομα είναι αφρικανικό και τα δύο χαρακτηριστικά αυτά σε οδηγούν και λες έχει σχέση. Έχει σχέσεις. Και από εκείνη τη στιγμή μέχρι το τέλος, από τη σελίδα 77, περιμένεις να δεις τι σχέση μπορεί να, πώς μπορεί να συνδέεται εκείνες οι εικόνες κυνηγιού και άγριου κυνηγητού των Ιθαγενών με τη μικρή κοπελίτσα που έχει κατάμαυρα μαλλιά και μελαμψό δέρμα. Η λέξη μελαμψό και κατάμαυρα μαλλιά με οδήγησε. Από εκεί καταλαβαίνω ότι ο συγγραφέας το βασάνισε στο μυαλό του, έδωσε μια πληροφορία να μην ξεχαστούμε και να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό ξεκινά πολύ χαλαρά στην αρχή και πάει ογκούμενο. Πάει ογκούμενο προς το τέλος, σου έρχεται να αφήσει μερικές σελίδες, λες, να δω τη λύση ρε παιδί μου, λες, θα αργεί λίγο η λύση. Αλλά αν κάνεις αυτό το άλμα και πας στο τέλος και διαβάσεις μερικές σελίδες, πάει, το έχασες. Το νόημα της ζωής, το νόημα του βιβλίου. Δηλαδή έχασε την ομορφιά του. Είναι όπως ο Σεφέρης που λέει στην Ιθάκη του, το ταξίδι έχει και όχι το τέλος, ο προορισμός, τη χαρά. Λοιπόν, έτσι για να κεντρήσει το ενδιαφέρον κάνει επαναλήψεις μικρές. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά του μύθου μες στο σταγονόμετρο. Να μην σου δώσει τη λύση, να σου κερδίσει το ενδιαφέρον και να πας στο τέλος. Ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, είναι κατά κυριολεξία οι λέξεις. Δηλαδή, αυτό που λέει η λέξη, όχι δευτερεύουσα, τριτεύουσα, πεντά άλλη. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη λέει για ένα σουλιαδάκι που έχει κάποιος εκεί Ιθαγενής, το λέει εγχειρίδιο. Όταν εγώ το άκουσα εγχειρίδιο, λέω ότι έκανε λάθος ο Ράντογλου, ο κ. Ράντογλου. Γιατί έχει ίδιο λέει εμείς ένα βιβλίο και τα λοιπά. Ανοίγω τον Παπινιώτη, λοιπόν έχει ίδιο λέει ακριβώς αυτό είναι μικρό σου καντάκι που έχουν οι Αφρικανοί και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι ο Δημήτρης βασάνισε πάρα πολύ το μυαλό του για να έχει τέτοιες κυριολεξίες. Λοιπόν, άλλες φορές πάλι, ενώ σου έρχεται μια λέξη σπάνια στο μυαλό, εκεί λες, έχει, όχι, βρίσκει λέξη της ομιλούμενης γλώσσας. Όχι η λέξη λόγια. Δεν απευθύνεται σε λόγια. Σε όλο τον κόσμο απευθύνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ας πούμε, εγώ θα έλεγα, λέει να ανασύρει το χείο μέσα από το πηγάδι. Η λέξη ανασύρει είναι πολύ ωραία. Άνω θα πει και σε ήρω προς τα πάνω. Εγώ θα έλεγα να τραβήξει το δοχείο με κάπως αλλιώς που δεν θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ή λέει, ας πούμε, το ολόγιο μου φεγγάρι με σουρανί. Εγώ θα έλεγα μια περίφραση και να έχει καθεί το νόημα. Έχει πολύ ωραίες, καλές λέξεις. Οι περίοδοι από τελεία σε τελεία είναι μικρές και έχουν μόνο κύριες προτάσεις. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να δώσει κάποιον σε κάποιον να καταλάβει κάτι. Εάν κάνεις μια κύρια και βάζεις 10 εξαρτημένες προτάσεις,
Πάει που άλλο θα ψάχνει το υποκείμενο, που θα ψάχνει το αντικείμενο, χάθηκε και το παρατάει το βιβλίο στην άκρη. Εδώ, κύρια πρόταση, μικρή, κατανοητή, όλα καλά, προχωράς παρακάτω. Και το κυριότερο που έλεγα στην κυρία εδώ, μιλήσαμε λίγο προηγουμένως, η στίξη. Η στίξη, τα σημεία στίξης. Θες κάποιον εξετάσεις, άμα ξέρει γραμματική, συντακτικό, άμα ξέρει ελληνική γλώσσα. Εξέτασε το άμα ξέρει να βάζει κόμματα, ανωτελείες, κάτωτελείες, κυρίως ανωτελεία. Η ανωτελεία που χωρίζει δύο μικρές προτάσεις εκεί κοντά. Ακόμα και φιλόλογοι και εγώ δάσκαλος τόσα χρόνια δεν μπορείς να το καθαρίσεις το μυαλό μου. Πότε χρησιμοποιείται. Και όμως χρησιμοποιείται πάρα πολύ καλά. Και εδώ θέλω να, δεν το γράφω μέσα, θέλω να δώσω ευχαριστία τον Δημήτρη αλλά και στην επιμελήτρια η οποία οπωσδήποτε αυτά τα αντιμετώπισε. Γιατί και εγώ γράφω που και που και κάνω 100 λάθη και μετά θέλω να τα διορθώνω, ανοίγω τον Παπινιώτη κτλ. Είναι ακόμα το βιβλίο πολύ σύγχρονο. Πώς πάει το σπου, πάρα πολύ σύγχρονο. Και δίνει και πληροφορίες που εγώ τόσα χρόνια ντρέπομαι και ακόμα και σαν Έλληνας. Τόσα σχολεία πέρασα, πουθενά δεν αναφέρεται στα αγγλία ιστορία, δίδαξα το 1821 σε τόσες τάξεις. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρώτο κράτος που αναγνώρισε πριν ακόμα ελευθερωθούμε την εξαρτησία της Ελλάδος ήταν η Αϊτή. Πουθενά δεν το βρήκα. Διαβάζω μέσα την κοντά στη σελίδα 424, διαβάζω. Όσο παράξενο και αν σου φαίνεται, εμείς οι Έλληνες χρωστάμε πολλά στη δύστυχη αυτή χώρα την Αϊτή. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς εκστρατείας αναγνώρισης, υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στην Επιτροπή του Παρισιού, υπό την Προεδρία του Αδαμάντιου Κοραή, ο γνωστός, ο πρόεδρος της μικρής αυτής μισοτικής Ελλάδας ήταν μισός Μικάδας, ήταν αυτός ο πρόεδρος, συγκινημένος πρώτος αναγνώρισε τη χώρα μας ως ανεξάρτητη και ευχήθηκε τη νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων. Δεν έμεινε μόνο στα λόγια, όπως κάνουν όλοι, σας αγαπάμε, αλλά από πίσω δεν μας βοηθάνε. Έστειλε από τη χώρα του τόνους καφές στο Παρίσι για να πουληθούν και να αγοραστούν όπλα για τον αγώνα μας. Ακόμα ήρθαν από τη χώρα αυτή και εθελοντές για να πολεμήσουν δίπλα στους αγωνιστές του 1821. Η χώρα αυτή απελευθερώθηκε από τη δουλεία των Λευκών 10 χρόνια πριν. Το 1791 είχαν αρχίσει, αλλά αργήσανε κι αυτοί. Δηλαδή, πριν από εμάς, πριν απελευθερωθούν από τους Τούρκους. Αυτή την πληροφορία που είναι, την έχω ελέγξει, έχω εδώ κοντά από το ίντερνετ κτλ. Είναι σίγουρη η πληροφορία αυτή. Για ποιο λόγο στα ελληνικά οι ελληνικές ιστορίες δεν το φέρουν και εγώ δάσκαλο δεν το ήξερα, το πώς τα παιδιά έτσι. Μήπως επειδή αυτοί οι άνθρωποι που μας υποστήριξαν τότε ήταν μελαμψοί. Τον καιρό που όλα τα κράτη της Ευρώπης λέγανε το status quo, να μην αλλάξει τίποτε κτλ. Κτλ. Αυτοί μας υποστήριξαν. Βέβαια αυτό που είπε για το καφέ και τους τέτοιους, ελέγχεται η αλήθεια τον καφέ και τους αγωνιστές, γιατί λέει ότι αυτό το πράγμα, υπάρχουν εδώ οι επιστολές που έστειλε ο Κοραής στον πρόεδρο, η επιστολή που απήντησε ο πρόεδρος της ΑΕΤΗΣ. Αλλά για το άλλο δεν ελέγχεται άμα είναι αλήθεια ή ψέματα. Πάντως το αρχείο του Κοραή είχε παλιά ανακαλυφθεί, ο Φιλίμων ήξερε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, αλλά δεν πέρασε ποτέ την ιστορία. Είναι κρίμα για μας. Πρέπει να το ξέρουμε. Από τις ειδήσεις του βιβλίου επίσης περνούν αβίαστα καλά συνδεμένα μεταξύ τους. Πόσο σύγχρονο είναι. Το δυστύχημα με τους μαθητές Ατέμπη. Ποιος μπορεί να συνδέσει το αγώνες της Αφρικής με το δυστύχημα στα Ατέμπη. Οι φωτιές σε δάση στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους που τελευταία κάτι ακούστηκε για κάτι δολιοφθορές. Ένας γιατρός πηδάει από τον μπαλκόνι. Τι σας θυμίζει αυτό, κάτι πρόσφατο γεγονόταν μήπως. Δηλαδή, πότε, αυτά τα πράγματα σαν να κάνει ρεπορτάζ το τέλος. Ρεπορτάζ τηλεοπτικό, σημερινό. Και όλα είναι συνδεμένα με το παρελθόν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς λέει βρίζουμε το δημόσιο, αλλά κάνουμε το παν. Να βρούμε μια θέση εργασίας σε αυτό. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι, δεν είναι καθόλου. Ακόμα φτάνει και να μιλάει για το αντισυλληπτικό χάπι. Εκεί στην Αφρική πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Και αυτή την επέσχυτη συνήθεια των Αφρικανών
την κλειδοεκτομία, το λέω καλά, γιατί είναι και μεγάλη λέξη, που πρέπει οπωσδήποτε να που εφαρμόζεται εκεί κοντά και είναι ντροπή για τον αιώνα που ζούμε. Όλα αυτά περνούν αβίαστα, φυσιολογικά, σαν να είναι νεράκι που τρέχει στο αυλάκι. Σελίδα 28. Η μητέρα, παιδαγωγική, δεν αντάκρινε στο μάτι μου, καμία συγκίνηση. Μα έλεγα, γιατί είμαι έτσι, γιατί τόσο το αίσθημα το συγκινησιακό είχε υποχωρήσει. Όταν φτάνω στη σελίδα 466, εκεί που λέει, ελάτε εδώ ζουζούνια μου, η γιαγιά σας αυτή τη στιγμή, και λέει, ταξιδεύει για ένα ονειρικό ταξίδι στην Αφρική, νιώθω, μετά από πολλά χρόνια, συλλαμβάνω για πρώτη φορά τον εαυτό μου να συγκινείται. Ένας λιγμός ξεσπάει μέσα μου και νιώθω μια δροσιά μέσα μου. Την ίδια στιγμή που ένα δάκρυ μετά από τόσα χρόνια κυλάει στο μάγουλό μου και λέω μέσα μου, ευτυχώς ακόμα είμαστε, να θυμηθούμε και τον τίτλο ενός τραγουδίου, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Αυτό το αίσθημα, αυτή τη συγκίνηση που την πρόσφερες εσύ. Και ακόμα διαβάζω το μυθιστόρημά μου, μυθιστόρημα, ένιωσα πραγματικά τύψεις ως λευκός. Γιατί τύψεις, γιατί έχουμε μία προκατάληψη απέναντι στους μαύρους. Εμείς δεν είχαμε ποτέ σκλάβους μαύρους εδώ κοντά. Αυτοί όμως αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή. Για να φανταστούμε όμως και εμείς με την ούδρα που μεγάλωσα και εγώ και με το σχέδιο Μάρσαλ, τα προϊόντα που φάγαμε και τρώγαμε τότε, μήπως να κάνουν χιλιάδες μαύρους στην Αμερική οι οποίοι πεινούσαν για να τρώμε εμείς καλύτερα. Λοιπόν, τώρα σήμερα ξεχάσαμε τον ξένιο Δία για τον οποίο πενευόμασταν πριν από πολλά χρόνια. Είναι στο υποσυνείδητο ο ξένιος Δίας. Και έτσι συμβαίνει από την αρχαία τραγωδία. Πάντα ανακαλύπτουμε έναν αποδιο πομπαίο τράγο. Το ανακαλύψαμε στους ξένους αυτούς. Το αποδιο πομπαίο τράγο. Όπως κάνα στην αρχαία τραγωδία, όλα τα κακά της κοινωνίας τα φορτώναν σε έναν τράγο, τον θυσιάζανε, τον τρώγανε κιόλας και μετά και γινόταν η κοινωνία καθαρή. Φταίνε αποκλειστικά οι ξένοι για το κατάτημα της Ελλάδας σήμερα έτσι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να μας βασανίζει. Γι' αυτό το βιβλίο είναι επίκαιρο. Ήρθε τη στιγμή την κατάλληλη, αυτή τη στιγμή που πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε και αν νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξουμε τουλάχιστον σκέψη απέναντι πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους λαούς της Αφρικής που τόσο υπέφεραν και για τα παθήματά τους η λευκή φυλή ευθύνεται. Λοιπόν, διαβάζω το βιβλίο, ακόμα και μία συνείδηση να ξυπνήσει και να αλλάξει πρακτική είναι κέρδος για την ανθρωπότητα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για το ταξίδι που μου χάρισες. Να είσαι καλά και να γράψεις κι άλλα και να είμαστε γεροί να σε διαβάζουμε πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση στον κύριο Τσαπταρίδη. Είπατε πριν την παροιμία η οποία λέει όταν τα άλογα γεράσουν τα σκοτώνουν. Φαντάζομαι πως αφού ξέρετε αυτήν σίγουρα γνωρίζετε την παροιμία που λέει με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πώς γίνεται ο κύριος Δημήτρης να μην έγραφε βιβλίο από τη στιγμή που σας είχε δάσκαλο? Σας ακούω τόση ώρα που μιλάτε και σκεφτόμουν αυτό. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να σας κάνει καμία έκπληξη. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Δημήτρη Ράντογλου για την ευκαιρία που μου έδωσε να κάνω κάτι τόσο δημιουργικό όπως είναι η πνέλη ενός μυθιστορήματος. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι ο Δημήτρης, αν και πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, τόλμησε δύσκολα πράγματα και ως προς την ουσία, ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τα λογοτεχνικά μέσα που χρησιμοποίησε και εν τέλει την όλη μορφή που έδωσε στο κείμενό του. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι ο Δημήτρης θέλησε ένα μόνο βιβλίο να χωρίσει τα πάντα. Και αυτό θα σας το εξηγήσω αμέσως, χωρίς να μακρηγορήσω, θα σας εξηγήσω το λόγο ή μάλλον τους λόγους. Πρώτον, ο αναγνώστης δεν συναντά μόνο τον πεζό λόγο, αλλά και τον έμετρο. Εκτός δηλαδή από την αφήγηση, ο αναγνώστης θα εντοπίσει και πολλά ποιητικά στοιχεία, τα οποία ο συγγραφέας εντάσσει με έναν πολύ εμφάνταστο, με έναν πολύ εύστοχο τρόπο μέσα στο βιβλίο, έτσι ώστε να μην ξενίζουν τον αναγνώστη,
αλλά ίσα-ίσα να κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του. Αυτή ακριβώς η επιλογή του συγγραφέα να διανθίσει την αφήγησή του με ποιητικά στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, έχει να κάνει και με την πρωτύτερη ενασχόλησή του γενικά με τα ποιητικά. Δεν είναι μόνο αυτό το πλέξιμο της αφήγησης με τα ποιητικά στοιχεία. Ένα δεύτερο και ουσιώδες στοιχείο του βιβλίου είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια συγγραφική προσπάθεια η οποία αδιαφεσβήτητα επιχειρεί να φέρει κοντά τα αντίθετα. Την φαντασία με την πραγματικότητα. Την διαχρονικότητα με την συγχρονικότητα. Το παρελθόν με το παρόν. Γεγονός που αποδεικνύει σαφώς τη φαντασία του συγγραφέα, την ερευνητική του ικανότητα. Καθώς θα δείτε ότι αναφέρει και πάρα πολλά γεγονότα από τα 3-4-5 τελευταία χρόνια. Θα αντιληφθείτε δηλαδή ότι έχει πολύ καλή σχέση και με την επικαιρότητα, αλλά και με την τέχνη να καταφέρνει και να τα καταγράφει αυτά στο χαρτί με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Ένα τρίτο στοιχείο που εν μέρει σχετίζεται με τα δύο παραπάνω είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σπονδυλωτό έργο. Και σπονδυλωτό χρονοχωρικά. Αφού η ιστορία των Ηρών ξεκινάει το 1772 από μια περιφέρεια της Αφρικής, περνάει στην Αγγλία το 1945 για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη το 2010, με αναφορές βέβαια και σε άλλες εποχές, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Αϊτή, η Ευρώπη, τα νησιά του Ατλαντικού ή τα νησιά του Αιγαίου. Επομένως, αν μη τι άλλο, έχουμε ένα βιβλίο το οποίο μας ταξιδεύει. Μας ταξιδεύει και στον χώρο και στον χρόνο. Αφήνοντας στην άκρη τώρα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία ως ένα βαθμό έχουν να κάνουν ίσως και με την δομή του έργου, δεν γίνεται να μην αναφέρω κι εγώ, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, τα ποικίλα μηνύματα που περνούν στον αναγνώστη μέσα από τις ιστορίες των ηρώων. Ο συγγραφέας μας δίνει λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες για να μας οδηγήσει από τα φτωχοκάλυβα της Αφρικής στις επαύλεις του Λονδίνου, από την πλούσια ζωή στην ανάγκη για επιβίωση και από τις μικρές αγροκτηνοτροφικές κοινότητες, τις πολιτισμένες εισαγωγικά κοινωνίες της Δύσης, παρουσιάζει ανώμιους τρόπους ζωής, αντικρουόμενες αντιλήψεις και θεάσεις του κόσμου, διαφορετικούς πολιτισμούς, δίνοντας τροφή στους αναγνώστες για σκέψη και επεξεργασία ενιών, όπως είναι η ισότητα, η δικαιοσύνη, η διαπολιτισμικότητα ή από την άλλη η βία, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. Βλέπουμε τους ήρωες να δρούν και να ενεργούν και ακόμα μέσα από μάχες, από αντίξωες συνθήκες, από καταστάσεις αντιπαλότητας ή εξαναγκασμού και να υπερασπίζονται ιδανικά που είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους, είτε βρίσκονται στην Αφρική, είτε στην Αϊτή, είτε στην Ελλάδα. Έτσι το βιβλίο μας οδηγεί στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι μόνο γιατί δεν αφήνει χωρίς περιγραφή τα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά γιατί μέσα από τις περιπλανήσεις των ηρώων μας κάνει πολίτες του κόσμου. Με σκοπό να φύγουμε από τα στενά όρια του εαυτού μας, του ατομισμού και να μπορέσουμε να μπούμε και στη θέση του άλλου. Μέσα από τις πράξεις τους, οι ήρωες μας διδάσκουν την αγάπη, μας διδάσκουν τις ειλικρινείς σχέσεις, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, έννοιες που στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και ως άτομα αλλά και ως χώρα, τις έχουμε σίγουρα ανάγκη. Για να μην σας μιλώ με παραδείγματα, είχα σκεφτεί να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο παραχώρησαν στον κύριο Τσαρδαρίδη, και το οποίο μιλάει ακριβώς για τη μάχη που γίνεται μέσα μας, ανάμεσα στον καλό και τον κακό λύκο. Η απάντηση που δίνει ο παππούς στα παιδιά και λέει ότι ο λύκος που επικρατεί τελικά είναι αυτός που ο καθένας μας ταΐζει περισσότερο, είναι πάρα πολύ σημαντική. Απλά θα ήθελα να τονίσω ότι δεν παίζει ρόλο μόνο ποιον λύκο ταΐζουμε, αλλά και τι τροφή του δίνουμε. Με αφορμή αυτό το παράδειγμα του παππού προς τα μικρά παιδιά, θα ήθελα να πω και θα το λέω κάθε φορά που μου δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία, ότι βρισκόμαστε εδώ σίγουρα για να παρουσιάσουμε και να προωθήσουμε, να τονίσουμε τη σημασία αυτού του βιβλίου, αλλά είναι και μια πολύ, πολύ καλή ευκαιρία να τονίσουμε την σημασία της φιλαναγνωσίας και των βιβλίων εν γέννη, γενικότερα. Η φιλαναγνωσία είναι ένας τρόπος για να σωθούμε από τα χειρότερα, όχι για να λέμε μόνο ότι διαβάζουμε, αλλά για να αποκτήσουμε μια κριτική θεώρηση των πραγμάτων, μια καλλιέργεια του πνεύματος. Και καλός ή κακός, ένας τρόπος για να το αποκτήσουμε είναι το διάβασμα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στη θέση του άλλου, να δούμε τον κόσμο και με άλλα μάτια, πέρα από τα στενά όρια του εαυτού μας. Και το σίγουρο είναι ότι τα βιβλία και η κριτική αυτή η ανάγνωση μπορούν να μας προσφέρουν τη σωστή τροφή για το δικό μας προσωπικό λύκο. Αυτά, σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Γερμανίδης Θανάσης, είμαι συνάδελφος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και το 1977 πρωτοδιορίστηκα στο Φιλότα. Όταν πρωτολειτουργήσε το γυμνάσιο Φιλότα, εκεί γνώρισα την οικογένεια Ράντογλου, τον αδερφό του Δημήτρη που τον είχα μαθητή. Τώρα Δημήτρη δεν θυμάμαι ακριβώς αν σε είχα και σένα μαθητή. Γι' αυτό και επειδή έχω μια πολύ καλή σχέση με την οικογένεια αλλά και με τον Φιλότα, ανταποκρίθηκα αμέσως στο κάλεσμα και στην Τηλεμαίδα αλλά και στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στον Φιλότα. Ήθελα να πω ότι ήταν εξαιρετικές οι παρατηρήσεις του συνάδελφου του Θωμά. Ταυτίζομαι απόλυτα και θα προσπαθήσω να, γιατί περίπου θα έλεγα τα ίδια, να τα αποφύγω και η ματιά όσον αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου έτσι προς την παρουσίαση ο κύριος Θωμάς και τα άλλα στοιχεία που ανέδειξε, θα έλεγα εγώ μάλιστα και μερικά πολιτιστικά και πολιτικά και πολύ σύγχρονα, όπως είπε, στοιχεία που υπάρχουν στο βιβλίο που είναι χρήσιμα για όλους μας. Εγώ να ξεκινήσω από τον τίτλο, ο οποίος τίτλος, όχι τυχαία και είναι πάρα πολύ επίκαιρος, λέει «Ας ξημερώσει και αύριο Θεέ μου». Νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί κάθε μέρα λέμε «Να ξημερώσει και αύριο». Είπε ο κύριος Θωμάς, ο συνάδελφος, ότι σκοτώνουν λέει, τα άλογα όταν γεράσουν. Εγώ θέλω να πω, είναι πολιτική παρατήρηση, ότι ούτε γεράσαμε, ούτε μπορούν να μας σκοτώσουν. Είμαστε ακόμα ζωντανοί και πρέπει να παλεύουμε. Αυτό το δείχνει και το βιβλίο. Γιατί μέσα στο βιβλίο δείχνει ακριβώς και αυτή την πάλη των ανθρώπων να επιβιώσουν, που αγωνίζονται, να σωθούν από τον λευκό εφιάλτη. Το βιβλίο ξεκινάει από την Μπολκατάγκα της Χρυσής Ακτής, την Κάνα, αν δεν κάνω λάθος, στον κόλπο της Γουινέας, που εκεί αν δει κανείς το χάρτη, θα δει κάποιες ακτές να ονομάζεται Χρυσή Ακτή, Ακτή του Ελεφαντόδοντος, αλλά και Ακτή των Σκλάβων. Και ξεκινάει το 1717. Και ο λευκός εφιάλτης είναι η λευκή εκείνη της περίοδου, υποτίθεται οι πολιτισμένοι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ξέρουμε όλοι μας στο μέγιστο βαθμό πώς εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις χώρες, την Αφρική, την Ασία. Ξέρουμε όλοι και έχουμε δει για το δουλεμπόριο και ορισμένα προβλήματα, να το πάω και στα σύγχρονα, που είναι σε σχέση με τους σημερινούς μετανάστες, το μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε αυτές τις μέρες. Οι αιτίες και οι ρίζες, the roots που λένε οι Εγγλές, βρίσκονται εκεί. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό ότι βρίσκονται εκεί, οπότε η οπτική ματιά σε αυτά τα ζητήματα πρέπει, μας οδηγεί μάλλον το βιβλίο και σε αυτή την οπτική ματιά. Όσον αφορά την δομή του βιβλίου και το γεγονός ότι κινείται σε τρεις, θα λέγαμε, βασικές ιστορίες, αναφέρθηκε και η Μαρία και σε άλλα θέματα που έχουν σχέση λέω, με την δομή και τους χρόνους που κινείται το βιβλίο. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που ξεκινώντας από το 1717 πηγαίνουμε ξέρω, στο 1948, πάμε στην Αγγλία, πάμε στη Θεσσαλονίκη και εγώ θα μιλήσω λίγο, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, με την εξής σκέψη. Εγώ το βιβλίο το διάβασα για να το παρουσιάσω στο Φιλότα στις 10 Εβδόμου του 2011, το έχω σημειωμένο. Είπα λοιπόν όταν με κάλεσε για την Τολεμαϊδα, λέω να μην κάτσω να το ξαναδιαβάσω, όχι και δεν αξίζει, γιατί ένα καλό βιβλίο πάντα σε τραβάει να το ξαναδιαβάσεις. Αυτό είναι γεγονός. Μερικά δεν σε τραβάνε. Αυτό είναι ένα από αυτά που το έχει βάλει κάποιος στη βιβλιοθήκη, που το θυμάσαι, που θα έρθει κάποια στιγμή που θα το ξαναδιαβάσει. Είπα όμως να πειραματιστώ στο εξής. Λέω δεν θα το ξαναδιαβάσω, να δω ως αναγνώστης τι μου έμεινε μετά από ένα χρόνο από το βιβλίο. Όχι απλώς τι θυμάμαι. Τι μου έμεινε ως απόσταγμα, ως καταστάραγμα μέσα στην ψυχή μου, ας πούμε, από αυτό το βιβλίο. Το μόνο, για να είμαι ειλικρινής, που με βοήθησε λίγο να θυμηθώ τα πρόσωπα, ήταν μια ανάγνωση των κεφαλαίων που μου έκανε η γυναίκα μου καθώς ερχόμασταν πληθώρινα στο αυτοκίνητο. Της είπα, σε παρακαλώ, θύμισέ μου λίγο τα πρόσωπα, θύμισέ μου λίγο τα κεφάλαια για να το θυμηθώ, γιατί το βιβλίο είναι και όχι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο, αλλά αυτό δεν είναι μειονέκτημα για το βιβλίο και συνεπώς το ξαναθυμήθηκα. Στοιχεία που μου έχουν μείνει είναι αυτή η αγριότητα των λευκών. Μέσα στο βιβλίο θα δείτε μια φρασεολογία αυτών των εισβολέων εκεί, η οποία είναι
είναι απαράδεκτη και για εκείνα τα χρόνια, θα λέγαμε, και δείχνει την ποιότητα αυτών των ανθρώπων, των εκμεταλλευτών, των δουλεμπόρων, αναδεικνύει την ποιότητα των νέγρων, των ηθαγενών, τον πολιτισμό τους, την ευαισθησία τους στο περιβάλλον, τον κοινοτισμό τους, που μας λείπει σε εμάς, την αυτοθυσία τους, που μας λείπει. Όταν λέω κοινοτισμό, λέω ότι τις συνθήκες αλληλεγγύης πρέπει να έχουμε και το αίσθημα ή συνέστημα, όπως να το πούμε, της αλληλεγγύης. Εμείς οι σύγχρονες κοινωνίες. Όλα αυτά αναδεικνύονται από το βιβλίο, από τα πρώτα κεφάλαια του, και αριστοτεχνικά σιγά σιγά το βιβλίο δένει και καταλήγει στην Θεσσαλονίκη, στη γιαγιά την Τένα. Αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Θωμάς, το βιβλίο σε παρακινεί συνέχεια, δεν το αφήνεις γιατί έχεις την αγωνία να δεις τι θα γίνει παρακάτω, αν θα σωθεί ο ήρωάς μας, ποια εξέλιξη θα έχει η ιστορία, δηλαδή όλη η δομή. Ακριβώς. Αγαπάς τους ήρωες, δεν είσαι με τους ήρωες. Είναι ένα βιβλίο που αναδεικνύει μια περιπέτεια, αλλά δεν είναι μια φανταστική περιπέτεια, μην νομίζετε. Κατά τη γνώμη μου είναι μια πραγματική περιπέτεια, γιατί αυτά συνέβησαν πραγματικά. Και δεν μπορώ να πω ότι και το γεγονός ότι ο συγγραφέας έχει ακούσματα και βιώματα, όχι άμεσα βιώματα, αλλά έχει βιώματα από ακούσματα από το πάθος της Μικράς Ασίας και το ότι τράβηξαν οι Μικρασιάτες. Και το βιβλίο μέσα έχει τέτοια ζητήματα. Πάντοτε ξέρετε ότι στο συγγραφέα, ασυνείδητα, στο υποσυνείδητο, υπάρχουν αυτά τα πράγματα και χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος, δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές ο ίδιος, όμως βγαίνουν. Είτε γράφει ένα μυθιστόρημα, είτε γράφει ένα επιζώδιο, είτε γράφει ένα ποίημα. Αυτά βγαίνουν. Το βιβλίο, ας πούμε, πηγαίνει αργότερα στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα, στις 20 Αυγούστου του 2010, που εκεί συναντάμε ένα όνομα Τέμα και λες ποια είναι τώρα αυτή η Τέμα, αλλά αργότερα σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι αυτή η Τέμα είναι καταπληκτικό, δηλαδή δεν μπορεί κάποια σχέση θα έχει με τους ηθαγενείς, με τον πρώτο ήρωά μας, ακριβώς, τον πρώτο ήρωά μας που είναι ο Μίνκα, ωραίο και σαν όνομα, ο Μίνκα, ο οποίος συλλαμβάνεται από τους δουλεμπόρους κτλ. Και καταλήγουμε και βλέπουμε ότι εκεί, στη Θεσσαλονίκη πλέον, συναντάμε την Τέμα, η οποία Τέμα έχει γιο και νύφη και εγγόνια. Υπάρχουν κάποια κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτό το ζευγάρι. Το βιβλίο κάνει μια χρονική επιστροφή και έρχεται, μάλλον νεότερη, μεταφορά και έρχεται στο Τόγκο Μπέο το καλοκαίρι του 1954, όπου μεγαλώνει στη Μαύρη Ήπειρο ένα νέο παιδί. Να μην σας κουράσω περισσότερο, θα δούμε όμως μερικά άλλα σημεία. Έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία μέσα στις ιστορίες υιοθεσίας αυτής της κοπελιάς, η οποία είναι απόγονος των Ιθαγενών, υιοθετείται και πηγαίνει από μια οικογένεια στην Αγγλία, η οποία οικογένεια για επαγγελματικούς λόγους καταλήγει στην Θεσσαλονίκη. Και επίσης στοιχεία που αναφέρονται στις συνθήκες μεταφοράς και κράτησης των Ιθαγενών, των νέγρων μέσα στα αμπάρια, μέσα στα πλοία αυτά, την προσπάθειά τους να επιβιώσουν, να γλιτώσουν. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο επίσης μια δεύτερη πειρατεία στους αρχικούς δουλέμπορους. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία περιπέτειας σε πρώτη ανάγνωση και πάντοτε ένα βιβλίο πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία και στη δομή του και στο περιεχόμενό του για να αποκτά ένα ενδιαφέρον. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι μια περιπέτεια φτηνή, ας το πούμε. Δηλαδή υπάρχουν και βιβλία, ξέρετε, αν μπει σε ένα βιβλιοπωλείο, βλέπεις πολλούς τίτλους. Καμιά φορά παρασύρεσαι, αγοράζεις και από το βιβλίο και μετά μετανιώνεις για τον χρόνο που αφιέρωσες και για τα λεφτά που έδωσες. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, όταν αγοράζουμε βιβλία, και καλά είναι το Τόπι και η Μαρία ότι πρέπει να αγοράζουμε, θα πρέπει να προσέχουμε το θέμα του βιβλίου στο πιστόφυλλο, να διαβάζουμε και μία κριτική στις εφημερίδες βιβλιοκριτική, για να μην σπαταλάμε τα χρήματά μας και τον χρόνο. Δεν ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, σας το συνιστώ. Ανεπιφύλακτα το βιβλίο, δεν θα σας κουράσει, δεν θα κλάψετε τα λεφτά σας. Δημήτρη, πόσο έχει τώρα το βιβλίο? 15 ευρώ νομίζω, έτσι.
παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε λόγω του μνημονίου και των μέτρων κτλ., αξίζει τον κόπο να στερηθείτε δύο μπύρες με ένα σουβλάκι, τόσο περίπου είναι τα 15 ευρώ, ή τρία σουβλάκια περνάνε, να πάρετε το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε και να έχουμε πάντα την υπόψη μας ότι όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο λογοτεχνικό, ιδίως ένα μυθιστόρημα, αυτό συμβαίνει περισσότερο στο μυθιστόρημα και λιγότερο στην ποιήση, διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο τις ζωές πολλών ανθρώπων που έζησαν σε άλλους χρόνους ή τις ετωρίνους. Πάντως διαβάζουμε τις ζωές άλλων ανθρώπων. Και όταν κανείς διαβάζει τις ζωές άλλων ανθρώπων, ζει και πολλά χρόνια. Οπότε το μάμο, μην φοβάστε, θα ζήσουμε πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, ομιλητές, καλησπέρα σας. Σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένας στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. Είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γεωργίου Σεφέρη στη Στοκχόλμη το 1963 για τη βράβευσή του με τον Νομπέλ. Ξεκίνησα με αυτή τη φράση που υπόθηκε πριν από 50 χρόνια και όμως είναι τόσο επίκαιρη στις μέρες μας, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον, πόσο σημαντικό είναι να νιώθεις τη ζεστασιά των ανθρώπων γύρω σου, να αισθάνεσαι την ανάσα τους στο πρόσωπό σου, να παίρνεις δύναμη από τις λέξεις τους, να χαίρεσαι να πονάς με τα αισθήματά τους. Είμαι πανευτυχής που έχω όλους εσάς δίπλα μου, αγαπημένα πρόσωπα, οικογενειακούς φίλους, συμμαθητές και μαθητές μου, συναδέλφους και συγγενείς, αλλά και αγνώστους φίλους και λάτρεις της ανάγνωσης που βρίσκονται σήμερα εδώ ανάμεσά μας, για να επιβραβεύσουν με αυτή τους την παρουσία την προσπάθειά μου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι όταν ξεκίνησα τη συγγραφή αυτού του έργου, πριν από περίπου 3 χρόνια, ουδέποτε περίμενα ότι θα βρισκόμουν κάποτε σε αυτή την πανέμορφη αίθουσα, στο λίδι της πόλης, ανάμεσα σε ζεστούς ανθρώπους και μάλιστα καλεσμένος από την ίδια τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τι να πρωτοπώ για τη θερμότητα των εκπροσώπων της βιβλιοθήκης, που με τόση ζέστη και ζωντάνια αγκάλισαν την εκδήλωση αυτή και μας την παρουσίασαν σήμερα με τόση επιτυχία. Οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση της βιβλιοθήκης και ειδικά την πρόεδρό της. Θα αναρωτιέστε πώς προέκυψε η ιδέα του περιεχομένου, ο τίτλος και σίγουρα ποια ήταν η πηγή της έμπνευσης για τη δημιουργία του βιβλίου. Πολλοί από εσάς που ήδη το έχετε διαβάσει θα διαπιστώσατε ότι στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια μικρή αφιέρωση. Στη μικρή Φότζια, από την περιφέρεια της Βολκατάγκα της Γκάνας, η οποία μας χάρισε όμορφες στιγμές, ενώ στάθηκε η αφορμή και η έμπνευση για τη δημιουργία του βιβλίου, με την ευχή να είναι ευτυχισμένη όπου και αν βρίσκεται. Η Φότζια είναι υπαρκτό πρόσωπο, που είχα τη χαρά να γευτώ για ένα μικρό διάστημα 2 χρόνων περίπου, να νιώσω λίγα αισθήματα από τον τρόπο ζωής αυτής και της οικογένειάς της, να ζήσω λίγο τη βιοπάλη της και να βρεθώ νοητά στη γη τους, στην πατρίδα της, την Κάνα. Ως ανάδοχος γονέας μέσω της ActionAid Ελλάς, είχα πλήρη αναφορά για τις συνθήκες διαβίωσης, τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως η τραγική έλλειψη του νερού, του βασικότερου αυτού αγαθού και φυσικά στο τι συμβάλλει και πώς βοηθάει η ActionAid σε εκείνα τα μέρη. Δυστυχώς όμως πολύ σύντομα χάσαμε τα ίχνη της. Δεν ξέρω γιατί και πώς, ίσως επειδή μετακινήθηκε ο πληθυσμός τους ή δεν θέλω να το πιστέψω επειδή συνέβη κάτι άλλο. Πολλοί αναγνώστες μου, κυρίως άγνωστοι φίλοι, αναρωτήθηκαν αν έχω πάει στην Αφρική, διότι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτού του είδους οι όμορφες περιγραφές, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο δάσκαλός μου, ο κύριος Τσανταρίδης. Τώρα ήδη ξέρετε.
Ελπίζω και εσείς να νιώσατε όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ευχάριστα ή αν δεν το διαβάσετε ακόμα, πιστεύω να το αγαπήσετε, να το αγκαλιάσετε τρυφερά, όπως συνέβη και με μένα. Δεν σας το κρύβω, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά πέρασα έντονες στιγμές μαζί του, όμορφες καταστάσεις με διάχυτα συναισθήματα. Ήταν μαγευτικά πρωτόγνωρα αυτά που έζησε κατά τη συγγραφή, αλλά και κατά την ανάγνωσή του. Πολλές φορές μονολόγησα σκυμμένος πάνω στον υπολογιστή, συζήτησα με τους πρωταγωνιστές του, διάβασα τις σκέψεις του, αφού κουράστηκα τον πόνο τους. Άλλοτε πάλι δέχτηκα τις συμβουλές τους. Τους ένιωσα σαν δικούς μου ανθρώπους. Τους έδωσα τις δικές μου συμβουλές. Αρνήθηκα να παίξω το παιχνίδι τους με κάποιους, ενώ συμμετείχα στις ζωές κάποιων άλλων. Η αγωνία μου κατά τη συγγραφή ήταν διπλή. Από τη μία να δέσει σωστά το έργο, να έχει πλοκή, να κυλάει σε γάργαρο νερό. Από την άλλη το τι θα γίνει παρακάτω. Θα αρθοποδήσει ο ήρωας. Θα του συμβεί κάτι. Θα υπάρξει ανατροπή ή όχι. Η συναισθηματική φόρτιση έφτανε στο μέγιστό της βαθμό. Όπως ήδη έχω πει σε μερικούς από εσάς, υπήρξαν στιγμές που όχι κατά τη γραφή αλλά κατά τις διορθώσεις κυρίως, η συγκίνησή μου έφτανε στο ζενίθ. Δεν ξέρω αν ήταν από τη χαρά που ένιωθα για την επιτυχία της συγγραφής εκείνη τη χρονική στιγμή ή επειδή ήταν δικό μου αυτό που έγραφα ή από το σπαραγμό των πρωταγωνιστών που ζούσαν εκεί το δικό τους δράμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένιωθα, όπως σωστά επισήμανε η φιλόλογός μου από το γυμνάσιο, η κυρία Σταμούλη Θεοδόρα, πως ήταν σαν να μεγάλωνα το τρίτο μου παιδί, ένα ακόμα δημιούργημά μου, ένας ακόμα γόνος. Σε αυτό το σημείο θα με επιτρέψετε να σας διαβάσω το σχόλιο μιας άγνωστης μέχρι προ λίγο ημερών αναγνώστριάς μου, που λέει τα εξής. Είμαι συγκινημένη από την υπέροχη αυτή ιστορία του Τον Κομπέο που με άγγιξε και με έκανε να δακρύσω αρκετές φορές. Ένα πραγματικά υπέροχο μυθιστόρημα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και θα χαιρόμουν πραγματικά να σας γνωρίσω και από κοντά κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ για έναν ακόμα σπουδαίο λόγο. Ο θάνατος όλων των τόσο κοντινών ανθρώπων της Τέμα και η δύναμη της ψυχής της με κάνουν πραγματικά να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και με την ψυχή του δικού μου πατέρα. Λένε ότι ένα βιβλίο είναι συνήθως η ζωή του συγγραφέα. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό, αλλά δεν μπορώ και να το συμμεριστώ απόλυτα. Σαφώς ένα έργο παίρνει στοιχεία από τη ζωή του συγγραφέα, όπως είπαν και οι ομιλητές, αλλά πολλές φορές αυτά είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Άλλες φορές πάλι σκιαγραφούν περίτρανα τη ζωή του. Πιστεύω ότι η ιστορία του κάθε βιβλίου είναι βασισμένη επάνω σε αυτά που ο συγγραφέας γνωρίζει, θέλει, φαντάζεται, αισθάνεται, φοβάται και ελπίζει. Στο «Ας ξημερώσει και αύριο Θεέ μου», όσοι από εσάς με ξέρετε πολύ καλά, όπως ο κουμπάρος μου για παράδειγμα που είναι απέναντί μου και με κοιτάει με τόσο ενδιαφέρον, θα ανακαλύψετε ποιο από αυτά είναι μέρος της ζωής μου. Υπάρχουν φυσικά και άλλα που κάθε άλλο παραφάση της ζωής μου περιγράφουν. Κουμπάρε, περιμένω να μου απαντήσεις το τι, πώς σου φάνηκε, δεν μου έχεις πει ακόμα. Ελπίζω να το έχεις τελειώσει, έτσι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι αν και χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά ονόματα τοπονημίων, περιοχών κυρίως στην Αφρική και σε άλλες χώρες, αν και υπάρχουν στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την ιστορία, κανένα γεγονός ή πρόσωπο δεν είναι πραγματικό. Βέβαια, αυτά σας τα είπαν και οι ομιλητές, πώς τα ένιωσαν αυτοί, πώς τα εκλάβαν αυτοί. Όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας μου και είναι μυθοπλασίες. Όμως τα αφρικάνικα μικρά ονόματα είναι πραγματικά, που χρησιμοποιούνται και σήμερα και έχουν την ιδιαιτερότητα ότι δηλώνουν κάτι. Η σημασιολογία βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου, συγκεκριμένα στην 472, και θα σας πρότεινα κάθε φορά που συναντάτε μία υποσημείωση με παραπομπή, ένα μικρό αριθμό δηλαδή που δηλώνει το 1, 2, 3 ως το 17, ποιο είναι εκεί το τελευταίο νούμερο,
Δηλώνει λοιπόν το τι σημαίνει το όνομα. Να τρέχετε στην παραπομπή στη τελευταία σελίδα, να διαβάζετε τις εξηγήσεις για να καταλαβαίνετε τι σημαίνει το όνομα. Παράδειγμα, το όνομα Μίνκα είναι αυτός που είναι δίκαιος. Έχει σημασία το όνομα του κάθε πρωταγωνιστή. Έτσι θα μπείτε ακόμα πιο βαθιά στο χαρακτήρα του κάθε πρωταγωνιστή. Πολλοί με συναντάνε έξω, είτε από χιούμορ, είτε σοβαρά, είτε ο καθένας με τον τρόπο του και με αποκαλούν συγγραφέα. Χαίρομαι βέβαια γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι είμαι πολύ μικρός ακόμα για να με ονομάζετε συγγραφέα. Και δεν εννοώ σε ηλικία. Δόξα τω Θεώ, 46 άκησα. Νιώθω ένα τίποτα κοντά στους κολοσσούς πνευματικούς μας πατέρες, μπροστά στους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στην τέχνη του λόγου και στο άγγιγμα της καρδιάς. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ένας νέος στον χώρο για να μπορέσει να κατοξιωθεί στο λογοτεχνικό στερέωμα. Από την άλλη πάλι θέλω και προσπαθώ να βάλω το πήχη λίγο ψηλότερα ακόμα, έτσι ώστε σκαλή-σκαλή να φτάσω στο επιθυμητό επίπεδο. Για να φτάσουμε όμως σήμερα εδώ και να συζητάμε για το βιβλίο, χρειάστηκε σαφώς πολλής χρόνος και πόλικο μεράκι. Χωρίς όμως τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, κάτι τέτοιο θα φάνταζε αδύνατο. Είναι πάντα καλό, όπως είπαμε και στην αρχή με τα λόγια του Σεφέρη, και αναγκαίο ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είναι πάντα καλό λοιπόν να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε στηρίζει ηθικά και να συμμερίζεται την προσπάθειά σου. Εγώ είχα τη θεσπέσια τύχη να συναντήσω εξαιρετικούς ανθρώπους στο ξεκίνημα της προσπάθειάς μου αυτής. Μου έδωσαν ό,τι καλύτερο χρειάζεται ένας καινούριος συγγραφέας, την ηθική υποστήριξη. Ένας άγγελος μεταμορφωμένος σε άνθρωπο ήρθε θεόσταλτος και στάθηκε κοντά μου από τη γέννηση της ιδέας ακόμα, πριν καλά-καλά γραφτεί η πρώτη λέξη. Στο άκουσμα της ιδέας ότι θα γράψω ένα μυθιστόρημα, η απάντηση ήταν αυθόρμητη και συνάμα ταπεινή, ενθουσιώδης και παράλληλα ειλικρινής. «Κι εγώ θα αναλάβω την επιμέλειά του», είπε έτσι απλά αυτός ο αξιολάτρευτος άνθρωπος και ποτέ δεν πήρε πίσω την κουβέντα αυτή. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν να πέφτουν βροχοί αποστολές μου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε μία στιγμή δεν δίλιασε, δεν κόμπιασε, δεν διαμαρτυρήθηκε στο ελάχιστο για αυτό που ανέλαβε τόσο καλό κατά να κάνει. Δεν υπήρξαν λίγες συμφορές που το ξημέρωμα πλησίαζε και ο υπολογιστής δεν έλεγε να πάει για ύπνο. Αλλά επέμενε εκεί να δίνει τις τελευταίες συμβουλές, παρατηρήσεις, σχόλια και φυσικά χιουμοριστικές ατάκες. Το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, όπου και αν βρεθώ, ότι μακάρι όλες οι νέοι συγγραφείς να συναντούν στο διάβολο τους ανθρώπους σαν και εσένα Μαρία. Ναι. Η Μαρία Φιλίππου ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο απίθανος, ο αξιολάτρητος, ο ανεπανάληπτος. Χίλιες λέξεις από Μαρία που δεν θα φτάσουν να σε χαρακτηρίσουν. Να δείξω την πραγματικότητα αυτό που ένιωσα εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα είχα καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα που όσοι από εσάς το έχετε διαβάσει, το έχετε δει μπροστά σας, όσοι θα το δείτε από εδώ και πέρα. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν δεν θα ήταν ποτέ χωρίς τη βοήθεια της Μαρίας. Και σαν να μην χόρτασε να βοηθά συνέχεια στις παρουσιάσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Συγγνώμη, δεν χόρτασε να βοηθά κατά την επιμέλεια του βιβλίου. Συνέχισε ακόμα και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες και το προηγούμενο διάστημα να βοηθά πώς στις παρουσιάσεις του βιβλίου. Όπου και αν έχουμε πάει, όπου και αν έγινε παρουσιάσει, η Μαρία πάντα έχω παρόν. Δεν έλειψε από καμία. Τι θέλετε, Οριστιάδα Εύρου, Θούριο Εύρου, Θεσσαλονίκη, Φιλότα, Τολμαϊδα, Παταχούσα παρόν. Παρούσα, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, Μαρία, θέλω να σε ευχαριστήσω για μια άλλη φορά ακόμα από τα βάθη της καρδιάς μου. Το ελάχιστο που μπορώ να σου προσφέρω αυτή τη στιγμή είναι μια γλυκιά ευχή. Να έχεις επιτυχημένη σταδιοδρομία, σε ό,τι και αν διαλέξεις να κάνεις ή έχεις διαλέξει και κάνεις ήδη, και ό,τι περνάει από τα χέρια σου και το πιάνεις να γίνεται χρυσός. Πραγματικά το αξίζεις. Να ξέρεις ότι και εγώ και η οικογένειά μου θα είμαστε πάντα κοντά σου σε ό,τι και αν χρειαστείς. Δύο δυναμικοί άνθρωποι βοήθησαν αποτελεσματικά στην βελτίωση της συγγραφής. Είναι οι λεγόμενοι ιδανικοί αναγνώστες. Ο Παυλίδης Ηρακλής από τα Μύντεο και η Χόρτη Μαρία από την Αθήνα.
Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν κομμάτι-κομμάτι, λέξη-λέξη, βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα τη συγγραφή και προσέφεραν τις συμβουλές τους αμερόληπτα, αντικειμενικά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Να είστε καλά πάντα, παιδιά, σας υπερευχαριστώ και φίλε μου Ηρακλή, εύχομαι να πετύχεις την προσπάθεια που ξεκίνησες και εσύ με το δικό σου βιβλίο, με το γράψιμο του δικού σου έργου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα ζεστοί άνθρωποι που, για να μην σας κουράζω και δεν τους αναφέρω εδώ, εξάλλου να γράφω τις ευχαριστίες μέσα στο βιβλίο, που έζησαν μαζί μου την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την πορεία της γραφής και με κράτησαν ψηλά, δίνοντας καθημερινά το δικό τους παρόν με τις παροτρήσεις και τις εψυχωτικές τους ενέργειες. Βέβαια, εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε ακόμα δύο εξαίρετους ομιλητές που με τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους. Ο κ. Γερμανίδης Θανάσης, ο οποίος αγκάλιασε τόσο θερμά την προσπάθειά μου αυτή και είναι η τρίτη φορά που προλογίζει το έργο, ξέχασα να σας πει ότι ήταν και στη Θεσσαλονίκη, και μου προσδίδει απέραντη ευγνωμοσύνη με την αγάπη του αυτή. Ο κ. Τσαρταρίδης Θωμάς, κάτοικος του Πτολεμαίδος όπως σας έχει πει ήδη και ο ίδιος, που υπέδειξε τόσο μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στο κάλεσμά μου, ώστε να είναι ομιλητής σήμερα εδώ κοντά σας, που δεν βρίσκω λόγια να τον ευχαριστήσω. Ξέρετε, ο κ. Γερμανίδης ήταν καθηγητής στο Γυμνάσιο Φιλότητας, σας το έχει πει και ο ίδιος, ενώ ο κ. Τσαρταρίδης Θωμάς δάσκαλός μου στο Δημοτικό Φιλότητα. Με συγκινεί ιδιαίτερα που μετά από τόσα πολλά χρόνια, 36 μέτρη στα δάσκαλα για την ακρίβεια, τόσα πρέπει να είναι, δεν ξέρω αν είμαι καλός στα μαθηματικά ή όχι, επιβεβαιώστε. Για την ακρίβεια, ο δάσκαλος, όχι τα χρόνια σας, πόσα χρόνια πέρασαν από το καιρό που είχατε σαν μαθητή. Μάθαμε και την ηλικία του πάντως. Ήθελε να ρίχνει την πρόταση. Έμεινα λίγο, μισό λεπτάκι. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι 36 χρόνια πέρασαν από τότε που ο δάσκαλός μου μάθαινε ορθογραφία, γραμματική, ιστορία, θρησκευτικά, αριθμητική και τόσα άλλα ενδιαφέροντα μαθήματα και είναι σήμερα εδώ και προλογίζει το έργο μου. Νομίζω πως όλοι καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που έπρεσε και ο δάσκαλός μου και ο καθηγητής, ο κ. Γερμανίδης, ως εξαίρετη κύριοι, και αποδεικνύεται για μια φορά ακόμα περίτρανα πόσο δίκιο είχε ο Σεφέρης στο απόσπασμα που σας ανέφερα στην αρχή. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ και ο Θεός να σας δίνει μύρια χρόνια ώστε να έχετε τη δύναμη και το κουράγιο να προλογίσετε δεκάδες βιβλία ακόμα και στο μέλλον. Εάν κατάφερα και μετέφερα κάποια καλά μηνύματα στους αναγνώστες μου με το «Ας ξημερώσει και αύριο Θεέ μου», εάν στη ζωή μου προσέφερα κάτι, έστω ένα μικρό λιθαράκι για να χτιστεί σωστά αυτό που ονομάζουμε κοινωνία, εάν προσδίδω στους ανθρώπους γύρω μου θετικά μηνύματα, εάν κατάφερα να μεταδώσω αέρα αισιοδοξίας σε κάποιους συνανθρώπους μου, εάν βοήθησα στην πατρίδα και με τις υπηρεσίες μου, εάν αγαπώ τη θρησκεία μας, εάν είμαι καλός οικογενειάρχης, εάν τα παιδιά μου έχουν επιτυχημένη πορεία, εάν είμαι σωστός συνάδελφος και στολικός φίλος, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε, τότε σίγουρα το οφείλω στην οικογένειά μου και σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου. Καταρχάς το οφείλω στους ανθρώπους που με έφεραν στη ζωή και με μεγάλωσαν με ανύπαρκτα υλικά αγαθά, αλλά ανέγιστη αγάπη και στολή. Μεγαλούχησαν και με θωράκισαν με τις αξίες τους και τα ιδανικά που αυτοί πίστευαν και ένιωθαν. Με συμμερίστηκαν και με στήριξαν σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία μου, το οφείλω στο συγχρονιστικό πατέρα μου Σπύρο και στη στολική και γλυκιά μου μητέρα Ειρήνη. Επίσης οφείλω πολλά στα αδέρφια μου Γιώργο και Μαρία, οι οποίοι ήταν πάντα κοντά μου, ίσως με λιγάκι διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά πάντα με ισχυρό το αίσθημα της οικογενειακής ταλπορής. Στη συνέχεια οφείλω πάρα πολλά στο πνευματικό μου πατέρα, τον Πάνο Σωριοδότατο Σεβαστιανό και στους εκπαιδευτικούς μου. Και φυσικά έπειτα στην αγαπημένη μου σύζυγου Παναγιώτα και στα λαμπερά στέρια της ζωής μου Ειρήνη και Σπύρο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους τους συντελεστές που βοήθησαν να στεφθεί με επιτυχία αυτή η εκδήλωση, όλους τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους υπεύθυνους για την παραχώρηση του πνευματικού κέντρου,
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά το World Channel και φυσικά να πω ότι οι πιο θερμές ευχαριστίες ανήκουν σε όλους εσάς, παρόντες και μη, το αναγνωστικό μου κοινό δηλαδή, που είναι αυτό που με κρατάει ζωντανό και μου δίνει δύναμη και αισιοδοξία, αλλά και συνάμα την ανάγκη για υπόσχεση με συνέχιση των προσπαθειών και σε άλλους τίτλους. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, τις πιο θερμές ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Χίλια ευχαριστώ. Μπορείτε να περάσετε έξω, έχει ένα πανέμορφο μπουφέ η σύζυγος εδώ για όλους εσάς. Και επίσης μπορείτε να γράψετε στο εφορόγιο ό,τι αφιέρωση θέλετε, να την καρδιτσώσετε στο κατάλληλο πίνακα που υπάρχει. Να είστε πάντα καλά και με υγεία αντιμετωπίσουμε το δύσκολο δρόμο που διανύουμε. Ψηλά το κεφάλι. Όλοι μαζί. Να είστε καλά. Gracias.